Κύριε Τράγκα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Κωστόπουλος είναι ένας πολύ έμπειρος τραπεζίτης. Και ελπίζω να επιβεβαιώσει. Πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία, κύριε Τράγκα. Και να αλλάξει και αν δεν αλλάξει η ψυχολογία, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία. Δεν γίνεται νυχθημερών να κάνουμε ενέσεις απεσιοδοξίας στους πολίτες. Πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία και σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, η οποία πρέπει να βιαστεί να κάνει 2-3 βασικά πράγματα. Αυτά θέλω να ακούω να λέτε νυχθημερών, εσείς που έχετε δυνατή φωνή και είστε τολμηρός σχολιαστής. Παράδειγμα. Κύριε Κατζηγολάου. Παράδειγμα. Αν ακούσετε τώρα, όπως σας ακούω, εγώ σας ακούω πάντα σιωπηλός. Πρώτον, πρέπει αυτό που είπαν για συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών, ο κύριος Πάγκαλος το είπε, δεν το είπα εγώ, να αρχίσει να γίνεται. Εξακολουθούν και υπάρχουν όλοι εκείνοι οι οργανισμοί σφραγίδες οι οποίοι κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα. Την ίδια στιγμή που τα παίρνουμε από τους πολίτες, εξακολουθούν να ξοδεύονται στο δημόσιο κατά τρόπο προκλητικό και σπάταλο. Δεύτερον, πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να πάψει να μετακινείται αυτή η περιβόητη ανακοίνωση του αναπτυξιακού νόμου από μήνα σε μήνα. Από το Μάρτιο πήγε τον Ιούνιο και τώρα μας λένε το Σεπτέμβρη. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα πλαίσιο. Ακόμη και αν πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Γενάρη του 2011, όπως λένε, πράγμα που εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συμβεί, ακόμη και τότε είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια νέα ψυχολογία. Να ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο. Να ξέρουμε ότι υπάρχουν 5 ιδέες για να υπάρξει ανάπτυξη. Και το τρίτο και επίσης πολύ σημαντικό είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα εθνικής συνένεσης και σταθερότητας. Να σταματήσουν οι διάφοροι κύριοι στο ΠΑΣΟΚ να βγάζουν προς τα έξω φήμες για πρόωρες εκλογές, διότι ο τόπος δεν μπορεί να ανθέξει αυτή τη στιγμή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε ένα χρόνο. Να σοβαρευτούν, να σηκώσουν τα μανίκια ψηλά και να αρχίσουν να παράγουν έργο. Υπάρχουν 500 ιδέες για ανάπτυξη που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα. Κοιτάξτε. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, το ελληνικό να λένε μέσα σε αυτή τη συγκυρία την άσχημη ότι θα αξιοποιηθεί ως μητροπολιτικό πάρκο. Μάλιστα, δεν μπορεί να το λένε αυτό σήμερα. Κοιτάξτε, να σας πω, δεν ξέρω τι. Διότι είναι καλλιγραφία στον κόλο της μαϊμούς αυτό που λένε. Να σας πω στην κατάσταση κάτι, που είμαστε στην οικονομική. Οι πολίτες δεν ευθύνονται για το τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης έχουμε ευθύνες. Έχουμε ευθύνες να κάνουμε τη σωστή κριτική, τη σωστή στιγμή και έχουμε και ευθύνες για την ψυχολογία που επικρατεί. Δεν μπορούν να μην λένε ότι έξω στους δρόμους είναι κλειστά τα μαγαζιά όλα. Δεν μπορούν να κρύψουμε αυτή και την λοιπόν, εικόνα. Τι να κάνουμε τώρα, να το λέμε όλη μέρα, κύριε Τράγκα, και όχι, να κλαίμε όλη όταν μέρα. Σε μια περιοχή σκάνε πρέπει να 50%. Να σταματήσει να μην την πει ο κύριο Παύλοπουλο στα απόγευμα. Εδώ ακόμα διορίζουν, κύριε Τράγκα, το ξέρετε. Δεν το ξέρω. Ακόμη διορίζουν, σα το λέω εγώ. Και διορίζουν και με διακομματική συνένεση στη Βουλή. Δεν το ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μετέχω αυτών των επιτροπών εγώ. Θα το δείτε την Κυριακή στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω. Με στοιχεία και με χαρτιά. Ο κύριος Κωστόπουλος όμως είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι όλες οι τράπεζες μαζί στην Ελλάδα έχουν 300 δις ενεργητικό. Που σημαίνει ότι όλες μαζί είναι 2,5 ευρωπαϊκές. Μα αυτό ήταν η ακολουθία των προηγουμένων. Ακούσαμε. Όλη η ελληνική οικονομία είναι το 2% της ευρωπαϊκής. Καταλάβατε, 2,5 τραπεζούλες είναι όλες μαζί δηλαδή. Πάμε και στην κυρία Μακρύμου. Είναι ανάλογα με το μέγεθος της χώρας. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς, κυρία Μακρύμου. Ναι. Θα προσυπογράψω, κύριε Χατζηνικολάου, και θα συμπληρώσω και άλλα. Ότι η άρση του καμποτάζ, για παράδειγμα, 31 Μαΐου έπρεπε να γίνει. Γιατί αυτό ούτως ή άλλως θα μας ωφελήσει του και χρόνου. Και όχι μεσοβέζικα. Έτσι. Όπως πάει να και γίνει. Και όχι μεσοβέζικα. Και ο μήνας έχει προχωρήσει. Είναι 20-21 Ιουνίου. Και έγινε εκείνη η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Και βεβαίως δεν μπορείς να βάλεις βόμβα και να τα ανοίξεις όλα μαζί, αλλά προχώρα τουλάχιστον ένα. Είναι 22 του μήνα. Πρέπει να δούμε το σχέδιο εξυγίανσης για τον ΟΣΕ. Πράγματα τα οποία παράγουν μόνο ελλείμματα. Ορολογικά κίνητρα για να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις τις θέσεις εργασίας. Φορολογικά. Δεν μπορεί να ζητάς 45% φόρο, να επιβάλλεις και 7-8% πρόσθετο σαν έκτακτη εισφορά, να πηγαίνει δηλαδή η φορολογία στο 52% και να ζητάς από τις επιχειρήσεις να μην κάνουν απολύσεις.
Πώς να μην κάνουν απολύσεις. Ή τουλάχιστον δώσε φορολογικά κίνητρα στις νέες επιχειρήσεις. Ποιες νέες επιχειρήσεις, κυρία Μαγρή? Ποιες νέες επιχειρήσεις? Αφού δεν κόβετε τιμολόγιο έξω στην αγορά. Με τις υπάρχουσες μόνο η πίτα δεν μεγαλώνει. Χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις. Και σωστά λέτε για τον αναπτυξιακό νόμο τον καινούριο. Βεβαίως υπάρχουν υπόλοιπα από τον προηγούμενο που πρέπει μέσα στη χρονιά να δοθούν αυτά τα χρήματα. Καταλαβαίνω γιατί θα εφαρμοστεί από τον χρόνο. Δεν πειράζει, ας τον ανακοινώσουν και ας εφαρμοστεί. Έτσι όπως το λέτε. Και πρέπει να δώσουν και πολύ γενναία κίνητρα για τις νέες επιχειρήσεις να έρθουν στην Ελλάδα.